Για πιθανή παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ερευνάται ο Ντόναλντ Τραμπ από τον ειδικό σύμβουλο Ρόμπερτ Μίλλερ. Ο Μίλλερ συντονίζει τις έρευνες για την ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Ο ίδιος αποφάσισε να καλέσει ανώτερους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας να καταθέσουν για το κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να κλείσει την έρευνα εις βάρος του Μάικλ Φλίν, του συμβούλου που είχε επιλεγεί για θέματα εθνικής ασφαλείας. Ο Φλίν είχε παραιτηθεί πριν από την ορκομοσία του Τραμπ, καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε επαφές με τον Ρώσο πρεσβευτή της Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 18 είναι οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου. Παγιδευμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε βομβιστής αυτοκτονίας εξεράγει δίπλα σε ξενοδοχείο και στο εστιατόριό του, ενώ μετά εισέβαλαν στο κτηριακό συγκρότημα ένοπλοι, κρατώντας ομήρους τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Al-Shabaab. Την απόφαση να αποσύρει τη στήριξή του στον Ρουμανό Πρωθυπουργό Σορίν Γκριντεάνου ανακοίνωσε το κυβερνόν κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ από τη συγκυβέρνηση παραιτήθηκε και ο Συνασπισμός Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Οι κυβερνητικοί εταίροι της Ρουμανίας δήλωσαν ότι αποσύρουν τη στήριξή τους επειδή ο Πρωθυπουργός απέτυχε να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν παρετούμε μέχρι ο πρόεδρος της χώρας Κλάους Ροχάνης να διορίσει νέο πρωθυπουργό, διαμήνυσε ο Γκριντεάνου. Τη λίστα των 100 πιο ακριβοπληρωμένων celebrities για το 2017 δημοσίευσε το Forbes. Στην πρώτη δεκάδα των χρυσών διασήμων φιγουράρουν τα ονόματα της Beyoncé που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, του Ρονάλντο που έρχεται πέμπτο στη λίστα και του μπασκετμπολίστα LeBron James που βρίσκεται στη δέκατη θέση. Ο πιο ακριβοπληρωμένος διάσημος είναι φέτος ο Αμερικανός rapper Sean Combs.